Γεια σας φίλες και φίλοι του YouTube, The Mega Cyber Xenia εδώ πέρα και πρωτού ξεκινήσει επίσημα αυτό το part, ξέρω ότι το περιμένατε αυτή τη στιγμή και μετά από δύο εβδομάδες αναμονής, επιμονής και άλλες λέξεις που έχει σχέση με μονής, μην πάει το μυαλό στο κακό, ήρθε η ώρα πιστεύω να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα του πρώτου διαγωνισμού στην κασέτα Pokemon White 2. Λοιπόν, κανονικά να σας πω ότι η κλήρωση έγινε κανονικότατα μέσω της ιστοσελίδας random.org που σημαίνει ότι όλα έγιναν αντικειμενικά. Δεν ανακατεύτηκα εγώ σε τίποτα. Οπότε οι νικητές ήταν τυχαίοι. Τυχαία κληρωμένοι. Λοιπόν, λοιπόν, την τρίτη θέση που κερδίζει ένα Celebi level 50 την πήρε ο Thunder 9. Συγχαρητήρια. Η δεύτερη θέση που κερδίζει ένα Celebi και ένα Darkrai την κερδίζει ο Abzol 90. Και η πρώτη θέση που παίρνει ένα Celebi, ένα Darkrai και ένα Meloetta level 50 είναι ο Λευτέρης Δημητρίου, κυρίες και κύριοι. Συγχαρητήρια, όπως είπα και τρεις νικητές ήταν τυχαίοι, οπότε δεν τίθεται θέμα δωροδοκίας, μίζας ή τίποτα άλλο τέτοιο. Θα κοιτάξω να επικοινωνήσω με τους νικητές μέσα στην εβδομάδα ώστε να πάρουν τα βραβεία τους μέσω Wi-Fi. Και όσοι δεν νίκησαν, δεν πειράζει, θα υπάρξουν και άλλοι διαγωνισμοί στο μέλλον ώστε να μπορέσουν και αυτοί να πάρουν πολύτιμα Pokemon. Βασικά όχι τόσο πολύτιμα, αλλά παρόλα αυτά Pokemon. Ναι, επίσης για να τελειώσουμε με τις ανακοινώσεις, αν έχετε κανάλι στο YouTube και θα θέλατε να διαφημιστείτε, ο χρήστης Nakama Gaming HD, που αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πετάξετε ένα annotation στην οθόνη με το link για το κανάλι του, θα οργανώσει μια νέα σειρά με YouTuber shoutouts κάθε Κυριακή νομίζω. Οπότε μου είπε να σας πω ότι αν θέλετε να διαφημιστείτε και να ακουστείτε να επικοινωνήσετε μαζί του. Αυτά περί μπλα 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 μπλα. Και συνεχίζουμε, είμαστε στη Route 2. Αλλά όχι για πολύ, Sandstorm, πολύ Sandstorm. Trainer, γεια σου Trainer. Hello, έλα εδώ, έλα. Come here, you bitch. Λοιπόν, έστρα ιδιωτική μουσική. Μ' αρέσεις, I like ya. Αλλά για φαντάρε. Λοιπόν, τι Pokemon έχεις εσύ τώρα, τώρα. Δύο Pokemon και ξύνεις το κεφάλι σου, απορριμμένος. Τι να κάνω στη ζωή μου, έχεις ένα Ραϊόλου. Έχουμε τη What the fuck πρώτη. Που σημαίνει ότι Sandstorm. Βρέχει Sandstorm, βρέχει πολύ Sandstorm. Confusion, bye bye love. Bye bye. Δεν ήταν bye bye, έπρεπε να είναι bye bye. Έπρεπε να πεθάνει. Επίσης δεν έπρεπε να μας κόψει τόσο. Δεν ξέρω τι πήγε στραβά. Έπρεπε όλα να πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Έπρεπε να επιβιώσουμε. Είναι κακά πράγματα αυτά που σου παίρνουν. 353 XP. Πάρα πολύ λίγο. Ένα Timbur. Δεν έχω ιδέα. Α, νομίζω είναι εκείνο εκεί το. Ναι, με το κούτσουρο στο κεφάλι. Επειδή ξέρετε τι λένε. Άνθρωπος αγράμματος, ξύλο απελέκητο. Αυτό δεν είναι αγράμματος. Ωχ, πρέπει να τον νικήσουμε γρήγορα επειδή θα μας. Ψόφα. Έλα, χάνεις και ζωή. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, confusion. Ψόφα μια για πάντα. Δεν μπορείς να μας σκοτώσεις επειδή. What? Αφού υποτίθεται μαζεύει ενέργεια, δεν μπορούσε να χτυπήσει τον εαυτό του. What's wrong, Nintendo? Δεν έπρεπε να χτυπήσει τον εαυτό του. Είστε άδικοι. Πανάδικοι και πολύ άδικοι. Όπως επίσης άδικοι. Λοιπόν, εδώ πέρα. Δύο στροφές είχε ζωή, ποια να πρωτοδιαλέξω. Από εδώ πέρα πάτε στην Join Avenue, νομίζω, κάπως έτσι λέγεται, την οποία θα την καλύψουμε στο επόμενο part ή στο παρεπόμενο, δεν ξέρω, θα δείξει. Και από εδώ πέρα είναι όπου πάμε τώρα. Wow, αλλαγή κάμερας και φορτηγά. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε φορτηγά στον κόσμο των Pokémon. Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό, θα πρέπει να το θυμάστε μια ζωή. Ότι στο part 17 της Pokémon White 2 είδαμε φορτηγά. Για πρώτη φορά στον κόσμο των Pokémon. Λοιπόν, και θα συνεχίσουμε τον τρόπο μας μέσα από το Desert Resort. Bitches. Εσύ δεν έχεις τίποτα. Ο Κάδος νομίζω δεν έχει τίποτα. Ποτέ δεν έχει ο Κάδος τίποτα. Είναι άνοιξη. Α, και στην πραγματικότητα είναι άνοιξη. Wow. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι μια νοσοκόμα. Και επίσης κάνω record το πάρει το απόγευμα. Γι' αυτό είναι λίγο κοκκινοπή η οθόνη σας. Επειδή με την νέα συνέχεια μια Pokémon 5η γενιά μπορείτε κάλλιστα να έχετε ό,τι ώρα θέλετε. Ναι, το φέλαρα. Το παιχνίδι σας μπορεί να έχει ό,τι ώρα είναι στη γονική ζωή. Αυτό ήθελα να πω. Με λίγα λόγια. Λακωνικά. Λοιπόν,
ας το κάνουμε ένα παλμόνερου, όπως το λέγανε στα ελληνικά στο καρτούν. Και αν πετύχουμε, wow. Sing έκανε, the song, what? Λοιπόν, haha, ήταν πιο γρήγορο από ό,τι νόμιζα αυτό. Περίμενα ότι θα μας βασάνει και Fairy Shot Rock. Αντίο κλέφα. 303 XP, περίμενα περισσότερα από σένα, από τους φίλους σου, από την οικογένειά σου. Επίσης, αυτή η νοσοκόμα είναι νοσοκόμα, πότε θα βγάλει τα συνεργά της και θα χυλάρει τα Pokemon σας. Αυτός νομίζω δεν έχει κανένα νόημα στη ζωή του. Ναι. Βασικά δεν ανάβουμε ακόμα το Dozing Machine, επειδή σε αυτή την περιοχή υπάρχει το επόμενο Pokemon που θέλω να πιάσει για αυτό το walkthrough, το οποίο ελπίζω να μην καθυστερήσω. Επιτέλους! Επιτέλους! Μετά από τόσο καιρό, μισή ώρα ψάξιμο, επιτέλους βρήκα ένα Trapinch! Ναι, που λέτε, το Trapinch σαν το επόμενο Pokemon που θα θέλω να πιάσω για το walkthrough, επειδή πολύ απλά γίνεται Flygon, τι πιο γαμάτο, Dragon type Pokemon for the win. Θα το κάνουμε ένα confusion ελπίζοντας να μην το ρίξουμε. Δεν το ρίξαμε. Shantum. Και ομολογώ ότι είναι ένα αρκετά καλό Pokemon. Αν και σκάει και πολύ damage όπως βλέπετε. Οπότε, αν δεν μας ρίξει. Και σκέφτεστε να το πιάσετε, να το πιάσετε. Εγώ προσωπικά θα το πιάσω. Αν τα καταφέρω. Και θα το σκάσουμε critical. Και το σκοτώσουμε. Μάλιστα. Έτσι πεθαίνει. What the fuck. Δεν πεθαίνει ακόμα έτσι, what the fuck. Και ελπίζω να έχω Pokeballs, Παναγία μου. Μόνο και δεν έχω Pokeballs και πρέπει να τρέξω να αγοράσω. Αντίο. Bye bye. Use next Pokemon. Πήγαινε Beach. Γιατί όχι. Και δεν θα το ρισκάρω, νέπιτε. Ή να το ρισκάρω. Όχι, δεν θα το ρισκάρω. Θα πάω κατευθείαν for the win. Και έχουμε Pokeballs. Great Balls για την ακρίβεια, που είναι πιο δυνατές. Έλα εδώ λοιπόν, μικρό Trapinch. Μικρή Trapinch, επειδή είσαι και εσύ κορίτσι, σαν όλες τις άλλες. Έλα! Oh yeah, bitches! Και δεν εννοώ εσένα, bitch. Γενικά μιλάω. Δεν έχω πολλές από σένα. Αυτή η παρεξήγηση πρέπει να λυθεί. Λοιπόν, Trapinch. Το νέο μας Pokemon για την ομάδα. Το οποίο έχει αυτό το κενό μάτι. Θανάτου, σε φάση I will eat your soul, bitch. Ναι, θα δώσω nickname. Και μιας που είναι έτσι όπως είναι, θα το... Και έχει αυτό το κενό μάτι του θανάτου, θα το ονομάσω Demonic. Βασικά δεν θα έχει κενό, αλλά δεν πειράζει. Where the fuck is Ju? Θα είναι συνεχόμενο το όνομα του. Θα είναι ο Demonic Joe. Χωρίς κενό. Πού σκατά είναι το W, γυνά του. Ναι. Είναι ο Demonic Joe σε συνεχόμενο. Ας χυλάρουμε εδώ πέρα στην καλή μας τίνος ακόμα. Λοιπόν, be careful, Sansros. Λοιπόν, Pokemon. Να δούμε τι έχει ο Demonic Joe που έχει παραπάνω μεγάλο όνομα. Λοιπόν, είναι 21. Είναι η Demonic Joe, πρέπει να το συνηθίσω. Σαν πολύ XP δεν θέλει ρε παιδιά. Ναι, μάλιστα. Σαν Top, Mudslap, Bide και Bulldozer. Stats, Attack. Πήρε Defense, έχασε Defense, δεν ξέρω τι σκατά είναι αυτή η Natcher. Λοιπόν, θα το πάμε μετά μπροστά. Βασικά θα βάλουμε δεύτερη θέση τώρα. Θέλω να πάρει και να πάει level 23 πρώτη what the fuck. Οπότε, αφού το πιάσαμε, συνεχίζουμε πάνω. Εσύ εδώ. Look at me! Look at my eyes. Look at Trapinch's eyes. Tell me the future of your family. Because you will all die, ναι. Λοιπόν, έχει ένα Magby. Αυτό είναι πολύ βολικό, μιας που έχουμε... Τι, what the fuck. Και επίσης με το Trapinch που πιάσαμε η ομάδα μας σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Μένει μόνο να πιάσουμε το Porsche. Γιατί χτύπησε πρώτα. Γιατί χτύπησε πρώτα. Ναι. Μένει ακόμα να πιάσουμε το Litwick.
για να ολοκληρωθεί η ομάδα μας, που θα αργήσουμε λίγο να το πιάσουμε, οπότε μπορούμε να πούμε ότι για αρκετό καιρό θα έχουμε αυτήν την ομάδα. Water gun. Χτύπατε να φτάσω, χτύπατε να φτάσω, χτύπατε να φτάσω. Έτσι πρέπει. Καλό, Μαγμπι. Άντε γεια. Να, θα σε βρέξω στα μούτρα. Επειδή είσαι άχρηστο και με λίγο νεράκι ψοφάς. Αλλά τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή. Level 22 λοιπόν. Πλησιάζουμε στη level 23. Και θέλω να μάθει το Fury Swipes. Αχα. Να ξεχάσουμε το Water Gun. Μπα. Όχι, όχι. Keep old moves. Δεν θέλω να μάθω το Fury Swipes. Αρνούμε. Και νικήσαμε τη Razor's Ajaba. Είναι η Ajaba. Και πήραμε και ένα Rostberry. Και εδώ πέρα αυτή η περιοχή ως... Σκάσε να μιλάς, δεν σ' αγαπάω, λοιπόν. Και βασικά πρέπει να το έχω selected. Oh yeah, oh yeah, θυμάμαι ποιο είναι το select. Λοιπόν, έχει πολλά αόρατα items. What? 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 Μάλιστα, oh, ξέχασα να βάλω repairs, Παναγία μου. Αν έβρισκα κι άλλο τράπεζ, πραγματικά θα έβριζα. Φύγε, Sandile. Μισό το Sunset. Λοιπόν, χάνω. Το κλείσα, μάλιστα. Επειδή τα controls είναι ηλίθια, πρέπει να ανοίξω. Πω! Πρέπει να ανοίξω την τσάντα μου, λοιπόν, και να βάλω ένα repel. Έχω 9 repels. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Θα επιβιώσουμε. Το όζικ μας είναι. Α, είναι εδώ. Εδώ. Σε πιάσαμε, Starpies. Λοιπόν, έχει κι άλλο item εκεί, θα το δούμε στην πορεία. Επειδή αυτή ακόμα κάνει βόλτες. Ας πάρουμε από εδώ πέρα ένα yellow shard. Και εσύ τι είπε, James Bond, που είσαι καλά ντυμένος και κρυμμένος. Μας δίνει ένα soft sand, το οποίο βασικά νομίζω θα το μάθω στο trappings. Αν δεν κρατάει ήδη, δεν ξέρω. Πώς καταψάχνω, χάνομαι με αυτό το μενού. Λοιπόν, give. Και θα το δώσουμε στην trappings. Στην demonic jaw. Πρέπει να τη μάθω να τη λέω με το κανονικό όνομά της. Λοιπόν, κάπου εδώ πέρα νομίζω έχει ένα item. Αχα. Κάπου εδώ. Κάπου εδώ. Κάπου εδώ. Κάπου εδώ. Oh yeah, super ball for the win, bitches. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ναι, θέλω να χρησιμοποιήσω άλλο ένα repel. Εδώ πέρα υπάρχει ένα heart scale. Και μισό λεπτό να κοιτάξω τι σημειώσουμε, επειδή τα έχω σημειώσει όλα αυτά για να έχει κάποιο ροή το walkthrough. Ναι, οι σημειώσεις μου λένε ότι εδώ πέρα θα υπάρχει ένα ground gem. Oh yeah, σημειώσεις for the win. Λοιπόν, και υπάρχει κι άλλο item. Δεν θα ασχοληθώ με το item τώρα. Από ένα χιλιόμετρο με είδε. Έτσι. Έτσι. Επειδή είμαστε με το τηλεσκόπιο, με το sniper, είμαστε από το διάστημα και σε κοιτάμε και σε ψάχνουμε. Α, είσαι και καλά ψυχοπαθής εσύ. Wubert, wubert. Βασικά, οι water type επιθέσεις κάνουν τίποτα στα site. Νομίζω κανονικά. Δεν νομίζω να κάνουν τίποτα ιδιαίτερα. Παλμός νερό. Όχι, όχι, Azurans. Α, ναι, δεν είμαστε psychic. Παρόλο που χρησιμοποιούμε psychic type επιθέσεις, δεν είμαστε psychic. Χα-χα! Στα μούτρα σου! Χα-χα! Μάλιστα. Σφραγίστηκε η μοίρα σου τώρα. Από τον εαυτό σου και όχι από κάτι άλλο. Λοιπόν, νικήσαμε το Wabat. Wabat! Wabat! Ναι, τα έχω παίξει με. Είναι η αλήθεια. Κάνει ζέστη. Ένα γεια μας. Νομίζω αυτό είναι Dark Type ή Psychic Type. Βασικά, νομίζω είναι psychic type, οπότε το psychic δεν θα κάνει τίποτα. Οπότε θα πάμε για παλαλαλαλαλαλαλα μόνερο. Όχι να τσε το πω. Καμό. Α, ζήσαμε. Α, πεθάναμε. Μάλιστα. Θα χρησιμοποιήσουμε για τον Demonic Joe.
και δεν έχει dark type επίθεση, γαμό. Bulldozer μας έκαψε. Μας έκαψες κατεραμένε. Άντε γεια. Bye bye. Και αυτό δεν έκανε τίποτα. Μάλιστα. Και κυγόμαστε. Bulldozer. Hex. What the hex? Wow. Όχι, Trapinz, μη χάσεις. Όχι, Demonic Joe, μη χάσεις στην πρώτη σου μάχη. Άντε γεια. Και αυτή ήταν η πρώτη νίκη της Demonic Joe. Και πήρε 400 XP. Και νικήσαμε τον Psychic Timmy. Και θα τρέξω μία γρήγορη να μου κάνει να με κάνει χείλη τύπησα. Θέλω άλλο ένα ρυπέλ. Ένα ρυπέλ ακόμα. Τι έχουν τα ρυπέλ, ένα ρυπέλ ακόμα. Λοιπόν, και κατάφερα να σακάρω τη μουσική. Χάντε πάλι. Έχει πάλι πάλι. Λοιπόν, what does Scouter say about the Spiral level? Λοιπόν, wow. Χάθηκα. Μπορώ να πω με σιγουρή και βεβαιότητα. Ναι. Οπότε πρέπει να πάμε σε αυτόν τον τύπο. Εσύ, κάτσε. Υπάρχει εδώ ένα item. Ένα red shard. Έλα, γαμός. Κοίτα ρε παιδιά. Δόξασε ο κύριος. Ήταν ο τρένερ που αρνούταν να κάνει μάχη. Είπε σήμερα εγώ δεν θα κάνω μάχη. Παρόλο που έχω Pokemon μαζί μου και περιπολώσα να κάνω μάχη. Θα πρέπει να κυνηγήσει ο άλλος. Λοιπόν, ένα sandile, that's convenient. Γενικότερα βοηθάει πολύ what the fuck εδώ πέρα. Σε αυτή την περιοχή. Μέχρι η Trapinz να μάθει μια καλή κίνηση. Παρ' όλα αυτά την πήραμε 21 level. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν under level. Δηλαδή δεν έχω ιδιαίτερο λέγει σήμερα. Δηλαδή δεν έχουμε πρόβλημα να την εκπαιδεύσουμε. Πήραμε 300 XP. Νικήσαμε τον κάποιον. Δεν είδα το όνομά του. Νομίζω Wild Belt. What? Λοιπόν, εσύ εδώ. Adventurer. Εδώ. Come here. Αρνείται. Κάτι έκανε. Ήταν μαγικό. Ήταν μαγιστικό. Έλα εδώ. Εσύ. Και έχεις τη μυστικιστική ήχο. Είναι η μυστικιστική ήχος. Λοιπόν. Εσύ. Τι καλό έχεις να μας δώσεις. Ένα μούνα. Το μούνα της καταστροφής. Μουνα. Θα βόλευε να ήξερε το τράπιν στο bite. Νομίζω το μαθαίνεις στο level 0, αλλά τα wild pokemon δεν το έχουν. Αλλιώς θα τσιγάμε για σε άλλος τώρα. Άλλος. Και το παίξι δεν ξέρω πόσα λεπτά έχει πάρει αυτό το βίντεο, επειδή έφαγα κάνα μισά ώρα να βρω το Trapinz. Οπότε δεν έχω ιδέα πότε αυτό το πάτι μπορεί να βγει 85.000 λεπτά. Γι' αυτό θα κάνουμε εγώ τώρα. Να ρομπίστολο. Γεια. Δώσε μας τίξη, σε παρακαλώ να πάμε level 23. Μπα. Συνεχίζουμε. Και θέλω κι άλλο ένα ρυπέλ. Εδώ πέρα λογικά θα βρούμε ένα item. Έλα εδώ. Και άντε. 8 ώρες. Και λογικά νομίζω εδώ πέρα υπάρχει ένα trainer. Ένας trainer. Όχι. Βρήκαμε άλλο ένα item. Ένα green shard. Παρ' όλα αυτά μέσα στη μέση του πουθενά θυμάμαι ότι υπάρχει ένας trainer. Και θα τον βρω. Πριν μου τελειώσει τα repels. Εσένα σε πολέμησα. Σε έχω δει. Δεν ξέρω. Θα μπορούσες ναι. Θα μπορούσες όχι. Εσένα σε πολέμησα πριν. Μπέρδεμα αυτή η ροτ. Μπέρδεμα. Εσύ. Επιτέλους. I found you. Λοιπόν. Σάνστριο. Έτσι φιντάρετε κι άλλο την. What the fuck. Και δεν έχει το Clown 9, what the fuck. What the fuck. Ωχ, γιατί έκανε disable. Μάλιστα. Και προσπαθώ να μας ρίξει τώρα. Όχι. Γιατί δεν έχει το Clown 9. Έπρεπε να έχει το Cloud 9. Όλα τα 11 έχουν το Cloud 9.
Έπεσα στο μόνο site που δεν έχει το Cloud9. Το παρατήρησα τώρα έτσι. Φέρτε XP και πήγαινε να μας level 23. Άντε γεια. Πήγαμε level 23. Και κάπου ο scouter μου λέει ότι υπάρχει ένα item. Sads! Sads everywhere. Ας αλλάξουμε. Και ας μπει ο demonic job μπροστά. Και ας αλλάξουμε το. Και ας ανοίξουμε το. Το ζυγμαζίν. Που δεν λέγεται μαζί, λέγεται μασίν. Παρ' όλα αυτά, εγώ το είπα μαζίν. Και λογικά εδώ πέρα. Νομίζω υπάρχει ένα stream. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου και σημειώσεις μου, να σε. Εδώ. Χάφνερ. Μόνο αυτό άκουσα. Τίποτα. Ούτε εσείς ακούσατε τίποτα. Λοιπόν. Δαρουμάκα. Λοιπόν. Βασικά νομίζω η πιο δυνατή είναι το bulldozer. Αν δεν με πει. Fire Panset, να μην μας κάνεις τίποτα. Τιόμ! What? Θα πεθάνεις εσύ τώρα, μάκα. Γι' αυτό που έκανες! Το μικρό μου τράπεζα το σκότωσες. Α, δεν θα πέσει σήμερα, ε. Αρνείσαι. Και μας έκανες και μπεν. Δεν το αρνείται η μοίρα σου και το ριζικό σου αυτό. Σταμάτα να μας κάνεις burn. Wing attack? Maybe. Ίσως. Άντε γεια. Ψοφ. Αρνείται. Όχι. Δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Κουφάλα νεκροθάφτη. Άντε γεια. Ψόφα. 85.000 ώρες. Αντίο Νταρμάκα. Χάρηκα που σε γνώρισα. Μάλιστα, και μας έδωσε ένα Roast Berry. Επειδή το παιχνίδι ήταν σίγουρο ότι θα μας έκανε burn. Στο λέει ότι το παιχνίδι σε αυτή τη μάχη θα κάνεις burn. Ας χρησιμοποιήσουμε το Repel. Εσύ, εδώ, θέλω να σου μιλήσω. Θέλω να μου πεις αν με αγαπάς, να σου πω ότι σε αγαπώ. Λοιπόν, αφού έχει κρατήσει νομίζω κάπως αυτό το πάρτι, νομίζω αυτό το τελειώσατε και αυτό το πάρτι. Ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να αφήσετε τα like σας, τα comment σας, τα subscribe σας. Και θα το πούμε την επόμενη φορά. Και μέχρι την επόμενη φορά, είπα δύο φορές την επόμενη φορά. Και μέχρι την επόμενη φορά, τρεις φορές την επόμενη φορά. Γεια σας!